Η Μαρία Καρλάκη μίλησε στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα για τη βάφτιση του γιού τη, Ραφαήλ Μινά, στη Λέσβο. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι ο πατέρα του παιδιού δεν ήταν παρόν στο μυστήριο, αλλά και ότι γενικότερα έχει κρατήσει αποστάσει από τη ζωή του. Ούτε καν έχει αναγνωρίσει τον γιο του, σύμφωνα με την ίδια. Ο πατέρα του παιδιού μου ήταν από την αρχή απών. Απλώ εγώ δεν ήθελα να συζητήσω και έλεγα ότι όλα είναι καλά πλέον δεν μπορώ να κρύψω κάτι και να πάρω άλλο μέρο στην προσπάθεια που έκανα ώστε να είναι όλα καλά. Στη γένα είχε έρθει, προσπαθούσα να είμαι γλυκιά μαζί του, δήλωσε αρχικά η Μαρία Καρλάκη. Για να αποκαλύψει στη συνέχεια, δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα το παιδί, ο γιο μου έχει το επίθετό μου. Δεν έχω θέμα να κάνω τεστ DNA, αλλά όταν γίνεται αναγνώριση, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Επειδή δεν έχει πληρωθεί καμία υποχρέωση του, Κατανοώ ότι δεν θέλει να υπάρχει ως υποχρέωση. Τα έχω όλα γραπτός. Μέχρι τον Ιανουάριο είχαμε επαφές με τον πατέρα του παιδιού μου και με τους γονείς του, τους είχα καλέσει στη βάφτιση και δεν ήρθε κανείς. Με κόρο δε ότι θα το αναγνωρίσει κάποια στιγμή, ελπίζοντας ότι θα περάσει ο καιρός και θα ξεχαστώ. Σε κάποια φάση, όμως, είπα ευχαριστώ πολύ, δεν θα συνεχίσω άλλο. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί και δεν υπάρχει πουθενά, δεν θα τον παρακαλέσω κιόλα, ανέφερε σε διαφορετικό σημείο τη ζωντανή συν για να καταλήξει, στη γέννα ήρθε τελευταία στιγμή γιατί ήρθαν οι κάμερε, και έφυγε κατευθείαν. Δύο μέρες μετά μου έβαλε τι φωνέ, γιατί δεν έγραφαν τα site το όνομα του. Τι θα λέγε η πόλη. Αλλά από τη στιγμή που δεν ήρθε στη βάφτιση, μπορώ κι εγώ να μιλήσω.